ξεκινήσουμε με αυτό το τελευταίο. Απεδείχθη ότι η διαπλοκή είναι πραγματικότητα. Με την Εξεταστική Επιτροπή. Απεδείχθη, συνάδελφοι, αυτό λέτε. Ωραία. Απεδείχθη. Διαπλοκή, λοιπόν. Διαπλοκή πιανούμε ποιον. Προφανώς του πολιτικού συστήματος. Αυτονοήτως. Διαπλοκή άνευ συμμετοχής του πολιτικού συστήματος δεν νοείται. Απεδείχθη. Κάνα κατηγορούμενο. Έχουμε. Τι, διαπλοκή χωρίς κατηγορούμενο. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Πώς απεδείχθη τότε. Δεν γίνεται τώρα. Γιατί αν απεδείχθη και η διαπλοκή απεδείχθη και τελειώσαμε, τότε να έχουμε και κανένα κατηγορούμενο. Αλλιώς, με συγχωρείτε, στην απλή μου λογική, δεν απεδείχθη. Δεν γίνεται η τόνα ή τ' άλλο. Και τα δυο μαζί δεν μπορούν να συμβαίνουν. Δηλαδή, και απεδείχθη ότι έχουμε έκνομε συναλλαγές και σχέσεις των μέσων ενημέρωσης με τις τράπεζες λόγω της παρέμβασης των πολιτικών, αλλά κατηγορούμενο δεν βρήκαμε. Άρα λοιπόν, πάμε να λούμε και αριθμούς. Γιατί εγώ θέλω όλοι τώρα, εσείς προϊόντα του διαφωτισμού, προϊόντα να πούμε του ιστορικού υλισμού, άνθρωποι οι οποίοι πιστεύετε στην επιστημοσύνη της θεωρίας σας, δεν μπορεί να λέτε ότι να είναι. Εδώ τώρα πάμε να ζούμε αριθμούς. Να κάνουμε σκέψεις. Για να υπάρχει εδώ κάτι το παράνομο, εφόσον αλλιώς δεν γίνεται να υπάρχει διαπλοκή και κάτι το περίεργο, πρέπει να βρούμε κάτι παράνομο. Πρέπει να βρούμε κάτι παράνομο, πρέπει να υπάρχει ζημία. Για να συνεννοηθούμε. 1,3 δις ο δανεισμός στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μάλιστα. Ποια είναι τώρα τα μη εξυπηρετούμενα από αυτά? 317 εκατομμύρια. Δηλαδή πόσο? Κοντά στο 25%. Τα υπόλοιπα είναι εξυπηρετούμενα. Μάλιστα. Άρα εκεί δεν έχουμε ζημίες. Όχι. Δεν εφύγει ο ελληνικός λαός. Όχι. Δεν κατεστράφει το τραπεζικό σύστημα από αυτά. Σωστά. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Άρα λοιπόν, για το 75% του δανεισμού, καλώς καμωμένα, υπό την έννοια ότι εξυπηρετούνται. Ερώτηση τώρα προς εσάς. Κάθε μη εξυπηρετούμενο δάνειο είναι και παρανόμως χορηγηθέν? Ας το έχει σε μια επιχείρηση. Καλώς εδώ. Εφαρμόστηκαν τραπεζικά κριτήρια κατά το δανεισμό της. Όλα γίνανε κανονικά. Αλλά δεν μπόρεσε, έπεσε έξω. Δεν το εξυπηρέτησε. Κάθε μη εξυπηρετούμενο λοιπόν, ξαναρωτάω, και παράνομο? Όχι. Για να πούμε τώρα από τα 317 τι μένει. Όχι, δεν λέω εγώ. Γιατί θέλω να διαβάζετε το πόρισμά σας όταν έρχεστε εδώ και τα λέτε αυτά με στόμφο. Το δικό σας το πόρισμα έχετε διαβάσει, όχι άλλο. Όχι το δικό μας. Το δικό σας. Εσείς θέλω να διαβάσετε τι λέτε. Για το ποια είναι τα επιλήψιμα. Έχετε κεφάλαιο εδώ για τα επιλήψιμα. Ανοίξτε να το δείτε ποια είναι τα επιλήψιμα. Να σας κάνω το άθροισμα. 47 του ενός, 58 του άλλου και 5. Ξέρετε πόσα είναι τούτα? 100. Και κάτι. 110. Από αυτά τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πόσα είναι ήδη στη δικαιοσύνη και ελέγχοντος επιλήψιμα? Για μαντέψτε. Για μαντέψτε. Τα 110. Τι προσθέσατε? Φάγαμε 9 μήνες. Ακούσαμε, έχουμε 15.000 σελίδες πρακτικά. Διαβάσαμε χιλιάδες σελίδες έγγραφα για να μας πείτε ότι τα επιλήψιμα δάνεια είναι για αυτά τα οποία ήδη εκκρεμούν στη δικαιοσύνη. Συγχαρητήρια συνάδελφοι, αποκαλύψατε κάτι συγκλονιστικό. Μπράβο. Μπράβο, έβγε, απεδείχθη θεωρία. Προσέξτε όμως τώρα, είναι αυτό που λέμε, το έχω πει εγώ. Πώς το είπα, Το πάμε για μαλλί και βγαίνουμε κουρεμένοι. Το πάμε να αποδείξουμε τη θεωρία αυτή με το τρίγωνο. Και αντί του τριγώνου, κανείς δεν ανακύπτει. Διότι όλοι αυτοί τους οποίους επικαλείστε, μπορούνται και λένε ναι, υπάρχει διαπλοκή. Εγώ, αλλά και άλλοι συναδελφοί μου. Ρωτάγαμε, μάλιστα, όνομα. Θέλουμε ένα όνομα.
Όνομα σημαίνει ο κύριος Στάδε πήρε τηλέφωνο τον κύριο Δίνα και είπε ότι πρέπει παρανόμως να δώσει στον επόμενο κύριο ένα δάνειο που δεν έπρεπε να πάρει. Όνομα! Δεν υπάρχει. Okay. Δεν υπάρχει. Όμως υπάρχει ένα. Υπάρχει ένα. Κάθεται εκεί, θα έρθει σε λίγο να κάτσει εδώ. Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Αυτός είναι ο οποίος εζήτησε παρανόμως να λάβει δάνειο για το ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα εγγράφος. Ένα όνομα μας προέκυψε. Η αλήθεια είναι αυτή. Και ο άνθρωπος, τώρα τι να πω, εγώ ασχολούμαι και με το ποινικό, όπως ξέρει που είναι ο Νίκος, έφυγε. Εν τη αφελία του, τον βάζαν και τα υπογράφια αυτά. Δηλαδή εγγράφος να παρακινεί σε παράβαση. Η ηθική αυτουργία δεν μπαίνεις και σε κόπο να την αποδείξεις. Ξεκούραστα πάει τρένο. Όταν έρχεται ο άλλος και σου λέει παρακαλώ πολύ, κάμψτε τους κανόνες τραπεζικού δανεισμού, δηλαδή μην εφαρμόσετε αυτά που πρέπει, αυτά που λέτε εσείς προκειμένου να δανειστώ. Και έρχεται μετά και το άλλο συγκλονιστικό επιχείρημα. Λέει, πού είναι ο κ. Φάμελος, έφυγε. Κρίμα. Γιατί ήθελα να του δώσω λύση στο πρόβλημα του δανεισμού της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ξέρετε τώρα, έτσι. Λύση ισότιμη, αυτά που σας αρέσουν. Ισότητα. Ότι για τον έναν και για τον άλλον. Τι λέτε τώρα, να ρωτήσω τον κύριο Φάμελο. Να κάνουμε κι εμείς για τα δάνειά μας ό,τι κάνατε εσείς για το δικό σας. Γιατί ανέκυψε κι αυτό. Για τους συναδέλφους που δεν το γνωρίζουν. Για τους συναδέλφους. Ωραία. Όχι, αφήστε την κύριε Κουζομπολή, αφήστε την, είναι ζωηρή και είναι καλό αυτό. Λοιπόν, εδώ, ελάτε. Να πούμε τι είναι αυτό που κάνατε εσείς και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε εμείς. Αφήστε να το πούμε όμως γιατί πλάι υποταραχτήκατε. Γιατί οι συνάδελφοι μπορεί να μην το ξέρουν. Άμα δεν το ξέρετε, είστε νομικά, αυτός είναι ο ισχυρισμός σας. Έχω ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ και εγώ. Καθολική διάδοχη ενός κόμματος που λέγεται Ελληνική Αριστερά. Έτσι λέτε εσείς. Αυτός είναι ο δικός σας ισχυρισμός για την εξέλιξή σας. Ελεγχόμενο αν είναι ακριβές, αλλά έτσι λέτε εσείς. Αυτό το ωραίο κόμμα απεκαλύφθη πράγματι στη διαδικασία Εξεταστικής Επιτροπής ότι το δάνειό του, αυτό που χρώσταγε στην τράπεζα, το κούρεψε κατά 60%. Να κάνουμε όλοι το ίδιο για να λύσουμε τα θέματά μας. Αυτό που κάνατε εσείς, να το κάνουν και τα άλλα κόμματα, είναι η άποψή σας. Τι λέτε κύριε Κουζομπόλη? Να το κουρέψουμε ή όχι, κατά 60%, ισότιμα μαζί σας. Αλλά έχω και άλλες απορίες. Γιατί λέτε για τη διαφάνεια? Γιατί δεν έχετε την ευγενή καλοσύνη μέχρι και σήμερα να μας πείτε αυτή η ωραία offshore που έχετε... Ακούστε κάτι, έχετε ψηφίσει εσείς και μαζί με μας. Όλοι εδώ το ψηφίσαμε. Ότι αποτελεί παράνομη πράξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συμμετοχή βουλευτή σε offshore. Σωστό? Αυτό ισχύει από τότε. Από εμάς. Κύριε Πρόεδρε, πέρασε ο χρόνος. Προσέξτε. Βάλτε την τελεία. Τελειώνω. Ερώτηση τώρα. Γιατί το βάλαμε αυτό? Γιατί να μην αποκρύπτουν οι βουλευτές περιουσιακά στοιχεία, αθέμητες συναλλαγές και όλα αυτά, ε? Γιατί δεν είναι φανερή η μέτοχη στις offshore? Γιατί στις offshore αυτές που καταδικάζετε εσείς, έτσι δεν είναι? Είναι ύποπτες αυτές. Μάλιστα. Γιατί έχετε εσείς offshore, παιδιά, στην Αυγή? Και σας ρωτάμε να σας πούμε, δεν είναι offshore. Είναι εξ-offshore, είναι κυπριακή που... Ποιος είναι ο ανθρωπάκος που είναι από πίσω? Αυτός ο ιδιοκτήτης αυτής της ρημάδας offshore, γιατί δεν μας τον λέτε? Και έρχεται ωραίος και άνετος ο κύριος της Αυγής και λέει δεν γνωρίζω. Τι δεν γνωρίζεις, από πήρες τα λεφτά? Δεν έρχεται κανείς στη συνέλευσή σου? Δεν ρώτησες? Και άμα αυτός ρε παιδιά είναι βαρόνος από τα ναρκωτικά και σας έχει βάλει λεφτά στο μετοχικό κεφάλαιο έργο, Φορίδη, τα πήρατε εσείς? Κύριε Φορίδη, τέλειωσε ο χρόνος. Αυτό λοιπόν κύριε Πρόεδρε το οποίο ανέκυψε, απόλυνε αυτή την ωραία διαδικασία. Αυτό που ανέκυψε είναι ναι, πράγματι, τίποτα δεν αποδείξατε. Τίποτε περισσότερο. Και μάλιστα να σου πω κάτι άλλο, γιατί ακούω λέει θα πάει λύση στην εισαγγελία. Τι να πάει, αφού δεν γράφει τίποτα? Ό,τι έχει κάνει η εισαγγελία είναι εδώ μέσα. Αυτό να πάει για να ξανακάνει τη δίωξη που έχει ήδη κάνει. Τίποτε πρόσθετο δεν έχει. Αλλά να πω και κάτι ακόμα. Άμα δεν βγάλατε ευθύνες για τα πολιτικά πρόσωπα, εμείς εδώ τι είμαστε? Εισαγγελία.
Τράπεζα της Ελλάδος είμαστε. Εποπτικός μηχανισμός είμαστε. Τα έχετε μπερδέψει. Και μέσα από όλο αυτό μετά από 9 μήνες, μία πρόταση νομοθεσίας δεν διαβάζω. Μία πρόταση νομοθεσίας δεν διαβάζω. Άρα, άνθρακες ο Δημοκρατός, υπάρχει πράγματι διαπλοκή. Ο χρόνος. Έχει Τελεία. Ένα ωραιότατο όνομα και έχει Τελεία. Και ένα στρατήγημα, το μόνο αποτέλεσμα τελείωνο με μισή φράση. Το μόνο στρατήγημα το οποίο αποπειραθήκατε να κάνετε είναι ένα και το απλό. Αυτό όλο, μαζί με την προσπάθεια του κυρίου Παπά για τη χειραγώγηση των μέσων ενημέρωσης, μαζί με τον κομισάριο Μουλόπουλο και μαζί με την Εξεταστική Επιτροπή, ένας μηχανισμός εκφοβισμού της ελευθερίας έκφρασης γνώμης, της δημοκρατίας στα μέσα ενημέρωσης. Αυτό καταπίπτει σήμερα, αυτό είναι που σας επιστρέφουμε, αυτό μένει σαν στίγμα. Ο κύριος...